Ναι. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 90. Είναι από το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο λάμτα ε, 35 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίς 90, λάμτα ε, κεφάλαιο και εδάφιο 20, με τη χάρη του Χριστού μας. Και εξήλθε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ απέμπροσθεν του Μωυσέως, και ήλθον πάσα άνθρωπος, του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, και πάστης τον οποίον το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου, και διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δα τας Αγίας στολάς. Και ήλθον άνδρεστε και γυναίκες, όσοι ήσαν προαιρετικής καρδίας, φέροντες βραχιόλια και ενότια και δαχτυλίδια και περιδέρεα παν σκεύος χρυσούν. Πάντες όσοι προσέφεραν προσφοράν χρυσίου εις τον Κύριον. Και πας άνθρωπος, στον οποίον ευρίσκεται κιανούν, πορφυρούν, κόκκινων, βύσσινων, τρίχες εγών, δέρματα κρυών κοκκινοβαφή και δέρματα θών έφερον αυτά. Και πας ως της ιδύνατον να κάνει προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου. Και πας άνθρωπος στον οποίον ευρίσκεται το ξύλο σιτήμ, δια πάν το έργον της υπηρεσίας έφεραν και αυτό. Και πας αγινή, συνετή, την καρδία έκλωθον με τα σχήρας αυτών και έφερον και κλωσμένα το κιανούν και το πορφυρούν, το κόκκινον και την βύσον. Και πας σε γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς, εις ευμηχανίαν έκλωσαν τα στρίγα των εγών. Και οι άρχοντες έφεραν τους λίθους σονιχίτας και τους λούθιους της ενθέσεως δια τα εφόδ και δια το περιστήθιον, και τα αρώματα και το έλαιον δια το φως, και δια το χρηστήριον έλαιον, και δια το ευώδες θυμίαμα. Οι Ισραήλ έφεραν προαιρετικήν προσφοράν εις τον Κύριον, πάσαν ήρ και γινή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωσιν δια πάσαν την εργασία την οποία προσέταξε ο Κύριος να γίνει δια χειρός του Μωυσέως. Και είπε ο Μωυσής προς τον ιόν Ισραήλ, «Ιδέτε, ο Κύριος σε κάλεσε εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ουρί και ιόν του Ωρ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, και δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και εις αργύριων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα δια εργασίαν και πανέντεχνων έργων. Και έδωκεν στην καρδία αυτού το να διδάσκει αυτός και ο Ηλιάβ, ο υιός του Αχισαμάχ, εκ φυλής Δάν, τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας, δια να εργάζονται πανέργων, εν χαράκτου και καλλιτέχνου και κεντητού, εις κιανούν και εις πορφυρούν, εις κόκκινων και εις βύσσων, και υφαντού των εργαζομένων πανέργων και επινοούντων έντεχνα έργα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ και ο Ηλιάβ και πας σοφός την καρδία, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξεύρει να εργάζεται πάν το έργον της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου και πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος. Και να δούμε λίγο και στη σελίδα 96, από το τελευταίο κεφάλαιο της Εξόδου, 34 εδάφιο. Τότε εκάλυψεν η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθτω επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και όταν η νεφέλη ανέβαινε επάνωθε τη σκηνή, οι Ισραήλοι σηκώνονται καθόλας τα σοδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνονται μέχρι τη ημέρα της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήταν επί της σκηνής την ημέραν και πήρε το επ' αυτής τη νύχτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ και καθόλας αυτών τα σοδηπορίας. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ έχει φτάσει λίγο πριν να μπει μέσα στην γη της επαγγελίας, τη γη την οποία υποσχέθηκε ο Θεός, γη πραγματικά ευλογίας και δόξης Θεού. Ο Θεός οδηγεί το λαό Ισραήλ
δια του Μωυσέως, ενός ανθρώπου που σαν και αυτόν δεν υπήρξε άλλος, ούτε εμφανίστηκε ούτε θα εμφανιστεί άλλος, όπως λέει η Γραφή, με τον οποίο ο Θεός μίλαγε στόμα με στόμα. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, όλοι οι άνθρωποι του Θεού εργάζονται το έργο του Θεού, θα έλεγα, καλώς, αλλά με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, εάν ο Θεός δεν διδάξει, δεν ενεργήσει, δεν κατευθύνει, το έργο του ανθρώπου είναι μάταιο. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, που ο Θεός εκλέγει ανθρώπους, τους εκπαιδεύει, αφού τους περάσει δοκιμασίες όπως τον Αβραάμ τρομακτικές, δηλαδή 40 χρόνια τον δίδασκε τη σοφία των Αιγυπτίων σαν υιός της θυγατρός του Φαραώ. 40 χρόνια ήταν βοσκός στη γη Μουάβ και έβοσκε λίγα προβατάκια του πεθερού του Ιωθώρ και τα τελευταία 40 χρόνια τον κάλεσε, αλλά πλέον δεν ήταν ο Μωυσής ο παλιός, ήταν νέος Μωυσής, ένας άνθρωπος πραγματικά εκπαιδευμένος και διδασκόμενος από το Θεό, ώστε τον έφτασε σε αυτή την καταπληκτική θέση, μιλάμε για υπέροχη θέση, της φιλίωσής του με το Θεό. Έγινε φίλος του Θεού, μιλούσε με Αυτόν στόμα με στόμα και ο Θεός ευλογών πάντοτε τον ευλογούσε. Όμως, χρειάζεται και κάτι ακόμη περισσότερο ανάμεσα στο λαό του Θεού. Χρειάζεται η έντονη και προσωπική παρουσία του Θεού. Και στο λαό του Θεού και στη ζωή μας, αλλά και στις οικογένειές μας. Είναι ανάγκη η παρουσία του Θεού. Η έντονη παρουσία του Θεού. Η προσωπική παρουσία του Θεού. Βεβαίως καλός, άριστος ήταν ο Μωυσής. Θαυμαστός θα έλεγα. Άνθρωπος του Θεού ήταν ο Μωυσής. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι η προσωπική παρουσία του Θεού. Και έτσι ο Θεός έδωσε εντολές συγκεκριμένες στον Μωυσή για να δημιουργήσει τον τόπο της κατοίκησής του και μάλιστα τη σκηνή του μαρτυρίου. Συγκεκρισμένες, προσδιορισμένες οδηγίες πώς να γίνει, ποιος θα τα κάνει, πώς θα τα κάνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του Θεού είναι η παρουσία Του να είναι μαζί μας, ώστε πραγματικά η φιλίωση που ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο να είναι αποδεκτή, φανερή, ένδοξη. Ο άνθρωπος να μην είναι μόνος. Ο Χριστός μάλιστα υποσχέθηκε «Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου έως την τελείας του αιώνος». Μαζί σου. Το μαζί σου δεν είναι, και αυτό είναι το μήνυμα αδελφοί, δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Το μαζί σου είναι προσωπική, βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, ο Θεός θέλει να είναι φίλος σου. Ο Θεός θέλει δια του Ιησού Χριστού να γίνεις φίλος Του. Γι' αυτό έστειλε το Χριστό, για να μας κάνει φίλους Του. Και έτσι λοιπόν άρχισε η δημιουργία, η κατασκευή, θα τολμούσα να πω η οικοδομή, καταρχάς της σκηνής του μαρτυρίου, γιατί αργότερα έγινε ο ναός του Σολομώντα, της σκηνής του μαρτυρίου, η οποία ήταν μεταφερωμένη. Ήταν λιώμενο όλο αυτό το κατασκεύασμα, θα τολμούσα να πω. Ήταν μεταφερωμένη. Τώρα, ήταν ένδοξη η κατασκευή, τα υλικά, και δεν γίνεται εύκολα και ανθρώπινα από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πριν ένα χρόνο έφτιαγαν πλήθρες. Άσχετοι άνθρωποι. Από καλλιτεχνία,
άσχετοι άνθρωποι από τη χρήση του χρυσού, το οποίο δεν τον είχαν δει και καθόλου, του ασημιού, των πολυτίμων λίθων και οτιδήποτε άλλο πολύτιμο χρειαζόταν, γιατί μόνο με πολύτιμα υλικά έπρεπε να κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Έλα όμως που ο Θεός μεριμνά για όλα, για το έργο του, πολύ πριν συνειδητοποιήσουμε εμείς αυτό το οποίο μας ζητάει. Το ξαναλέω. Ο Θεός προετοιμάζει, μεριμνά, η Θεία Πρόνοια του Θεού, μεριμνά τα πάντα, ώστε όταν έρθει η στιγμή της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, να είναι όχι μόνο δυνατόν, αλλά και εύκολο, αλλά και ιδιαιτέρως ευλογημένο. Γι' αυτό, αφού βγήκαν από την γη της Αιγύπτου, εγύμνωσαν την Αίγυπτο. Πήραν όλο το χρυσάφι, το ασήμι, τους λίθους πολυτίμους, ό,τι υπήρχε το έδωσαν οι Αιγύπτιοι από χαρά και από φόβο. Φόβο γιατί έβλεπαν τα πρωτότοκά τους να πεθαίνουν και φοβόντουσαν ότι όλοι θα πεθάνουν, και από χαρά για να τους ξεφορτωθούν. Και έτσι βρέθηκαν στην έρημο και εκεί ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και ο Μωυσής είπε ας το φτιάξουμε. Τι να φτιάξουμε, πώς να το φτιάξουμε, και αρχίζει τώρα να εργάζεται ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων που θα το φτιάξουν. Αρχίζουν και προσφέρουν. Σας λέω ότι πριν λίγο είχαν προσφέρει κάποιοι τα χρυσά ενότια για να φτιαχτεί ένας χρυσός μόσχος, βόδι, που το ονόμασαν Θεό επειδή βράδυνε να κατέβει ο Μωυσής. Άχρηστη προσφορά, στη ματαιότητα. Υπάρχει λοιπόν προσφορά άχρηστη, αλλά υπάρχει και προσφορά εις δόξαν Θεού. Η άχρηστη είναι όταν δίδεται με εντολή ανθρώπου. Η χρήσιμη προσφορά είναι όταν γίνεται γιατί ο Θεός διεγείρει την καρδιά να πράξουν το θέλημα του Θεού. Άλλο η εντολή του ανθρώπου, η προτροπή ακόμη του ανθρώπου, και άλλο η εντολή του Θεού και η φωνή του Θεού. Ο Θεός διήγηρε τις καρδιές και δίνανε τόσο που δεν χρειαζόταν άλλο και τους είπε ο Μωυσής, φτάνει, μη μας δίνετε άλλα. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι προσφορά. Με τι χαρά. Γιατί. Γιατί ήταν το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός διήγηρε τις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό είναι που θέλουμε. Να διεγείρει ο Θεός τις καρδιές μας, τις οικογένειές μας, της εκκλησίας μας που μας έχει βάλει ο Θεός για να υπηρετούμε Θεό ζώντα και αληθινό. Σύμφωνα πάντοτε με το Λόγο Του και ορθοτομούντες κατά πάντα το Λόγο της αληθείας, αλλά ιδιαιτέρως και με αγάπη που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και αφού μαζεύτηκε το υλικό, τώρα τι θα το κάνουμε? Μαζεύτηκαν τα πολύ περισσότερα από ό,τι χρειάζονταν. Διεγείρει ο Θεός ανθρώπους να θέλουν να εργαστούν, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ότι βάζει πνεύμα βουλής μόνο, αλλά βάζει και πνεύμα δυνάμεως, αλλά βάζει και πνεύμα σοφίας και πνεύμα συνέσεως, ώστε να μπορούν. Και αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο, αδερφοί. Όπως στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός προσθέτει διακονίες, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το Λόγο του Θεού, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, ο Θεός όμως είναι αυτός που τους παίρνει, τους εκπαιδεύει και δια του Ιησού Χριστού τους δίνει διακονίες. Αλλά και δια Πνεύματος Αγίου χαρίσματα, διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων και χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου για την οικοδομή της Εκκλησίας και των μελών της Εκκλησίας που είναι τα μέλη του Σώματος του Χριστού. Έδωσε ένα ιδιαίτερο πνεύμα συνέσεως, καλλιτεχνίας, να μπορούν ό,τι ακούνε από το Μωυσή και ό,τι θέλουν να κάνουν να γίνεται. Μέγα θαύμα, αδελφοί αγαπητοί, η οικοδομή της σκηνής του μαρτυρίου. Θαυμαστό έργο. Μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει και το έκανε με ανθρώπους, με ποιους ανθρώπους, το λαό του, τους οποίους εξέλεξε, τους οποίους εκπαίδευσε, τους οποίους φώτισε, στους οποίους έδωσε ικανότητες. Τι κάνει ο Θεός, ό,τι θέλει κάνει.
μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε ό,τι θέλει καλύτερο. Τον μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει νέον άνθρωπο ικανό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν είμαστε ικανοί εμείς αθεαυτών. Γιατί είσαι ικανός, αδερφέ, να κάνεις αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός, ικανότητα, δυνατότητα, σοφία, και εσύ είναι συνεργαστής. Και ποιο είναι το έργο σου, αυτό που μπορείς να κάνεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις δεν είναι δική σου ικανότητα. Αλλά η ικανότητα είναι εκ του Θεού, ο οποίος έκανε ημάς διακόνους της Καινής Διαθήκης, όχι πλέον του γράμματος, αλλά του πνεύματος, γιατί το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε δυνατότητες και ικανότητες που δεν τις είχαμε. Είναι τα τάλαντα που μας δίνει ο Θεός. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε, δεν πρέπει να τα θάβουμε. Στην Εκκλησία του Χριστού ο Θεός λέει «εργάζεστε». Μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Εργάζεστε να εισέλθετε δια τη στενή πύλη. Για τη στενή είναι η πύλη και τεθλιμένη η οδός. Πρέπει να αγωνιστείς να εισέλθεις δια τη στενή πύλη και να περπατήσεις όχι την ευρύχωρη οδό, την τεθλιμένη οδό, αλλά όχι με τη δύναμή σου, με την ικανότητά σου, με την ικανότητα που ο Θεός μας δίνει, με τη χάρη του Χριστού και ακόμη περισσότερο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την αγάπη του, αδερφοί, για το έλεος του, για τη χάρη του που κάνει στη ζωή μας. Είναι μοναδικό το έργο του Θεού που κάνει στη ζωή μας. Καθένας από εμάς έχει τη δική του ομολογία. Καθένας από εμάς έχει τη δική του ζωή. Θα τολμούσα να πω, αδερφοί αγαπητοί, καθένας από εμάς γράφει τις δικές του πράξεις των Αποστόλων. Το δικό του έργο, το δικό του περπάτημα, που μπορεί να είναι σαν του Δημά που αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, απήλθε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι όμως ακόμη και σαν του Παύλου, και μην βλέπετε το μέγεθος αυτού του ανθρώπου, του Θεού, του Παύλου, αλλά όλοι σας, όλοι μας έχουμε από το Θεό δοσμένο ικανότητα για να διακονούμε στην Καινή Διαθήκη τους αδελφούς μας. Και δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σου, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σου, καθώς εργάζεσαι και υπηρετείς δια της αγάπης, πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, τα αδέλφια σου, που τα αδέλφια σου πίσω από τον κάθε αδελφό είναι κρυμμένος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ιδιαίτερα δε τον ελάχιστο αδελφό, πίσω από τον ελάχιστο αδελφό είναι κρυμμένος ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός μας προτρέπει, μη γίνεστε οκνηροί, μη τεμπελιάζετε. Πρέπει να περπατάτε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μη χάνετε το χρόνο σας με ματαιότητες. Σου έχει δώσει ο Θεός εργαλεία να εργαστείς, πνευματικά εργαλεία και σωματικά. Σου έχει δώσει ο Θεός εργαλεία να εργαστείς, μη τα θάβεις. Είναι επικίνδυνο. Χάνεις την προσδιορισμένη για σένα δόξα του Θεού. Και έτσι τέλειωσε η σκηνή του μαρτυρίου. Και τι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου? Εκεί που ο Θεός συναντούσε το λαό του. Εκεί που ο Θεός προσκαλούσε το λαό του για να του μιλήσει, για να τον ελέγξει, για να τον προτρέψει, για να τον οδηγήσει, για να τον διδάξει, για να τον διορθώσει, για να τον οικοδομήσει. Ένα έργο φοβερό, μοναδικό, σε τελειότητα η σκηνή του μαρτυρίου. Μάλιστα η σκηνή του μαρτυρίου είχε αυλή μπροστά, όπου ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, γιατί πλησίαζαν την παρουσία του Θεού μέσα στα Άγια εν τέλει. Την πλησίαζαν αφού κάναν ολοκαύτωμα, θυσίες για να πάρουν το αίμα των σώων και των τράγων προς καθαρισμόν των αμαρτιών. Στη συνέχεια υπήρχε
η λεκάνη, ο νηπτήρας, όπου έπλαιναν ιερείς χέρια, πόδια για να εισέλθουν καθαροί μέσα, λελουμένοι που λέει ο λόγος του Θεού, με είδωρ καθαρών, και μπαίνοντας αριστερά, μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αριστερά ήταν η εφτάφωτος λιχνία, γιατί ήταν ένα δωμάτιο ολοσκότεινο. Ολοσκότεινο. Δεν έμπαινα πουθενά φως. Με δέρματα καλυμμένο. Στο αριστερό μέρος ήταν η λιχνία για να φέγγει και στο δεξί μέρος ήταν η τράπεζα όπου ήταν τοποθετημένη η 12 άρτη της προθέσεως και μπροστά ήταν το χρυσούν θυσιαστήριον πάνω στο οποίο θυσίαζαν πριν εισέλθουν το ευώδες θυμίαμα πριν εισέλθει μία φορά το χρόνο ο αρχιερεύς για να προσφέρει θυσία υπέρ των αμαρτιών του λαού. Και μπαίνοντας μέσα στα Άγια των Αγίων, δεν έβλεπες τίποτα άλλο παρά μόνο την κυβωτό της Διαθήκης, που το επάνω μέρος ήταν το ηλαστήριο, το σκέπασμα, το κάλυμα, και εκεί ο ιερέας ράντιζε με το δάχτυλό του με το αίμα του μόσχου που είχε σφάξει. Πάνω δε υπήρχαν τα δύο χερουβίμ. Μέσα δε στο μαρτύριον, όπως το έλεγαν στην κυβωτό της Διαθήκης, υπήρχαν πρώτον καταρχάς οι δύο πλάκες του νόμου, όπου ήταν γραμμένες με το δάχτυλο του Κυρίου ο νόμος του Θεού. Στην αρχή υπήρχαν, γιατί μετά χάθηκαν, οι ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, μετά τρίτον μια στάμνα με το μάνα του ουρανού και τέλος το οποίο τοποθετήθηκε στην περίοδο του Δευτερονομίου, υπήρχε το βιβλίο του νόμου που είχε γράψει πια ο Μωυσής. Μέσα εκεί ήταν η απόλυτη παρουσία του Θεού. Όταν έμπαινε ο αρχιερέας, κρατάγανε δεμένο από το πόδι με ένα σκηνί και του είχαν βάλει και καμπανάκια, ώστε εάν δεν ακούγονταν τα καμπανάκια, τον έβγαζαν, γιατί τον επάταξε ο Θεός, γιατί βρήκε μόλισμα. Βρήκε βδέλυγμα σε αυτόν. Και βδέλυγμα είναι το σύχαμα του Θεού, στα μάτια του Θεού. Φοβερή παρουσία του Θεού. Φοβερός ο Θεός, ο ζωντανός. Που άλλαξε η παρουσία του με την Καινή Διαθήκη που ήρθε ο Χριστός. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, όλο αυτό ήταν πράγματι ένα μεγάλο θαύμα. Όμως το σημαντικότερο και το μεγαλύτερο θαύμα ήταν ότι δεν είναι αυτό που έφτιαξαν οι άνθρωποι, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν είναι ότι φτιάξαμε την κυβωτό με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με τις ικανότητες του Θεού. Το φτιάχνεις, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και ο Θεός, ό,τι φτιάχνει, το φτιάχνει όχι μάταια, όχι άσκοπα, το φτιάχνει για να το χρησιμοποιήσει. Για να συνεργαστεί υπέρ του λαού του, χρησιμοποιώντας το. Φοβερό, αδερφοί. Γι' αυτό και όταν τελείωσε, λέει η Γραφή, η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου εκάλυψε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Θεού ενέπλυσε τη σκηνή. Και ήταν τόσο φοβερή η δόξα του Θεού, ώστε και ο Μωυσής ακόμη δεν μπορούσε να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου. Εδώ τώρα βλέποντας τη σκηνή του μαρτυρίου, είναι ανάγκη καθένας μας να σκεφτεί πρώτον τον εαυτό του, δεύτερον, τον αδελφό του. Δηλαδή, ο Θεός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία, σου έδωκε χαρίσματα αναβάσης ύψος, ακόμη και για τους απειθείς, όχι για να γίνεις σπουδαίος, για να γίνεις δούλος. Όχι για να φαίνεσαι, για να κρύβεσαι στην υπηρεσία του Κυρίου. Όχι για να δοξάζεσαι, αλλά για να δοξάζει το Θεός μέσα από σένα. Αδερφοί αγαπητοί,
Με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανείς. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ο Θεός είναι υπερθαύμαστος. Δεν σε πρόσθεσε στην Εκκλησία για να καμαρώνεις. Δεν σε πρόσθεσε στην Εκκλησία για να έχεις κοινωνία με τα λίλων. Και αυτό θα γίνει. Δεν σε πρόσθεσε στην Εκκλησία για να σε παραλάβει, που θα σε παραλάβει, κατά χάριν, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε πρόσθεσε στην Εκκλησία για να σε χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο Του. Σαν σκεύος εκλογής Του. Σαν σκεύος που θα το χρησιμοποιήσει για να εκπληρώσει και να εκτελέσει το θέλημά Του. Γιατί έφτιαξε την Κιβωτό? Για να είναι η παρουσία του Θεού ανάμεσα. Αμήν. Αλλά και για ποιο λόγο? Απλώς να είναι? Απλώς να συνομιλεί? Όχι. Για να οδηγεί, να κατευθύνει το λαό Του, ώστε ο λαός κατάλαβε ότι ποτέ δεν θα ξεκίναγε τις αντιπορίες της δοκιμασίας των 40 χρόνων αν δεν σηκωνότανε η νεφέλη από τη σκηνή να προπορευθεί την ημέρα και να ακολουθεί ο λαός. Μόλις σηκωνόταν η νεφέλη, μαζεύανε τη σκηνή του μαρτυρίου οι προσδιορισμένοι από το Θεό δούλοι και ακολουθούσανε την νεφέλη. Και δεν σηκωνόταν η νεφέλη μόνο την ημέρα, αλλά και τη νύχτα. Αλλά δεν ήταν πια νεφέλη, ήταν στήλος πυρός. Η σκηνή του μαρτυρίου τι ήταν δηλαδή? Ήταν η απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Η παρουσία του Θεού, δια της οποίας οδηγεί απολύτως, λεπτομερέστατα το λαό Του εκεί που πρέπει να πάει. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Εγώ θα σε συνετίσω. Θα σου δώσω σοφία, σύνεση. Δεν έχεις τέτοια πνευματική. Δεν έχεις. Εγώ θα σου δώσω σοφία και σύνεση για να κάνεις το θέλημά μου. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν ξέρεις που θα πας. Μη βιάζεσαι να κάνεις και μη βιάζεσαι να προχωράς. Δεν έχει νόημα να κάνεις μόνος σου και είναι καταστροφικό να προχωράς μόνος σου. Ο Χριστός θα σε μαθαίνει για να κάνεις, τι να κάνεις, πώς να το κάνεις, και ο Χριστός θα σε διδάσκει πού να πας, πώς να πας, γιατί να πας. Και όταν έχεις απορίες, εγώ, λέει ο Θεός, θα σε συμβουλεύω. Πήγαινε ρώτα τον. Μην παίρνεις μόνος σου αποφάσεις. Μη σκέφτεσαι τι να κάνεις, προσευχή σου να σου πει ο Θεός τι να κάνεις. Και η οδό σου δεν θα είναι εύκολη. Έχεις έναν εχθρό πανούργο, παμπώνυρο, δυνατό, με παγίδες, με βέλη πεπυρωμένα. Ποιος θα σε προστατεύει? Εγώ θα είμαι ο υπερασπιστής σου, λέγει ο Κύριος. Αυτή είναι η ζωή, όχι των χριστιανών, των δούλων του Θεού, των ανθρώπων που κάλεσε ο Θεός να είναι σκεύη εκλογής τους. Κατηρτισμένα για έργα αγαθά. Κατηρτισμένα από τον Θεό στην Καινή Διαθήκη δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όχι κατηρτισμένα από το διάβολο. Γιατί? Γιατί αν δεν ζητάς να σε καταρτίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ξαφνικά μπροστά σου θα είναι ο διάβολος και σατανάς που θα σε συμβουλεύει, θα σε συνετίζει, θα σε διδάσκει την οδό που πρέπει να περπατάς και βεβαίως αυτός θα σε προστατεύει με πρόθεση την καταστροφή σου, καθώς είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Εάν θέλεις τον Θεό, θα πρέπει να είσαι στο φως. Αν φύγεις από το φως, θα έρθει το σκοτάδι. Δεν υπάρχει, αδερφοί, τρίτη παρουσία. Ή φως ή σκοτάδι. Και ο Θεός είναι φως. Και ποιος θα περπατάει στο φως? Τα σκεύη τα κατηρτισμένα εις έργων αγαθών. Και ποιος τα καταρτίζει? Ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και τι καταρτισμός είναι? Εις δόξαν Θεού. Όχι εις αυτοπροβολή ανθρώπων. Όχι εις δόξα ανθρώπων, όχι εις ματαιότητες.
εις δόξαν Θεού. Και ποιος είναι αυτός τον οποίον χρησιμοποιεί ο Θεός? Αυτόν τον οποίον ελευθέρωσε ο Θεός, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας δια του Ιησού Χριστού, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας είναι εισαγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού. Η πρόθεση του Θεού είναι σε ελευθέρωσε με το αίμα Του, με τη θυσία Του. Αμήν. Σε δικαίωσε με την Ανάστασή Του. Αμήν. Είσαι πια νέο κτίσμα. Είσαι πια ένας άνθρωπος που δεν είσαι φτιαγμένος μόνο από λάσπη, αλλά δεν είσαι γεννημένος μόνο από σάρκα και αίμα, αλλά είσαι ένας πνευματικός άνθρωπος γεννημένος από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, που πρέπει τώρα, αφού σε ελευθέρωσε, σε μεταμόρφωσε, εσύ ελεύθερος όν πάντων, να δουλώσεις τον εαυτό σου εις πάντας με ένα στόχο, να κερδίσεις τους πλειοτέρους εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Αδελφοί αγαπητοί, είναι έσχατες ημέρες. Είναι μέρες που τα πάντα φαίνονται ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Είναι μέρες που έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα κάνει μία εκκλησία ένδοξο, αγία, αμόμητο, τέλεια, μία έχουσα κοιλίδα ηρητή δετήτων τιούτων, πάντο μιαίων βγαίνει έξω. Διακαθαρίζει το αλώνιό Του ο Χριστός. Το ξαναλέω, διακαθαρίζει το αλώνιό Του, αλίμονος σε αυτόν που θα τον πετάξει έξω, που θα του κινήσει τη λιχνία. Αλίμονος σε αυτόν που θα τον προσκαλέσει στο γάμο του παιδιού του ο μεγάλος βασιλιάς και θα απαντήσει αγρόν ηγόρασα. Πέντε ζεύγη βοών αγόρασα, γυναίκα εν ημφεύθυν. Δόξα, έλεος, χάρις και τιμή σε αυτόν που θα πει γέννητο Κύριε κατά το θέλημά σου, ιδού ο δούλος σου. Πες το, αδερφέ μου, σε παρακαλώ. Πες το μέσα από την ψυχή σου, ιδού ο δούλος σου, Κύριε. Κάνε το θέλημά σου στη ζωή μου. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ στη ζωή μου. Σου αφιερώνω το σώμα μου, την ψυχή μου και το πνεύμα μου, τις δυνάμεις μου, τα πάντα σου αφιερώνω. Δεν κάνουν τίποτα, είναι άχρηστα, είναι ασήμαντα. Αλλά ξέρω ότι εσύ μπορείς να τα μεταμορφώσεις σε χρυσάφι, σε ασήμι και σε λίθους πολυτίμους. Και δώσε μου, Κύριε, πνεύμα σοφίας, καλλιτεχνίας και συνέσεως για να οικοδομώ όχι με χόρτα, ξύλα και καλάμια, αλλά με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους, ώστε η οικοδομή μου να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.